Μα κάτι μου δεν κατάλαβα ποτέ μου. Οι εφημερίδες γράφουν πάντα την ηλικία αυτού που πεθαίνουν και ποτέ την ηλικία αυτού που γεννιούνται. Αναρωτιέμαι γιατί. Όπως αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το Bobby Watson. Και Bobby Watson εννοείς. Το Bobby Watson το μικροπολιτή. Μα όλοι οι Bobby Watson μικροπολιτές είναι. Δύσκολο επάγγελμα, αλλά βγάζουν πολλά λεφτά. Ναι, άμα δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός. Και πότε δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Τρίτη. Και δηλαδή τι κάνει ο Bobby Watson αυτές τις τρεις φορές την εβδομάδα. Ξεκουράζει. Κοιμάται. Αυτές τις τρεις φορές την εβδομάδα, χωρίς ανταγωνισμό, τι με δουλεύει. Πού θέλω να ξέρω. Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια τις ηλίδιες ερωτήσεις σου. Θα πίνετε σαν νεροφύτες. Γιατί θέλεις να κάνουν οι άντρες ό,τι κάνετε εσείς γυναίκες, να μαρούμαστε με πούδες κραγιών και να καπνίζουμε όλη μέρα και να κοπανάμε ουίσκι. Μου είναι αδιάφορο. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτά τα λες για να με νευριάσεις. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν μ' αρέσω καθόλου. Έλα, παπάκι μου. Πώς κάνεις έτσι. Το ξέρεις ότι αυτά τα κάνω μόνο για αστείο. Είμαστε ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Χρόνια ερωτευμένοι. Έλα. Και να πάμε να κάνουμε το δόντι. Γεια σας. Θα σας πω εγώ μία. Το φίδι και η αλεπού. Μια φορά και ένα καιρό πάει ένα φίδι σε μια αλεπού και της λέει «Από κάπου σε ξέρω». Και η αλεπού του λέει «Κι εγώ». Το φίδι της λέει «Δώσ' μου λεφτά». Μια αλεπού δεν δίνει ποτέ λεφτά, λέει το παγόριο εδώ. Και για να ξεφύγει, πάει σε ένα βαθύ παράγι γεμάτο φράουλες και κοτόπουλα. Αλλά το φίδι την περίμενε εκεί με ένα μεφιστοφελικό γέλιο. Αλεπού, για να ξεφύγει, παράγει το σπαθί της και του λέει «Τώρα θα σου δείξω εγώ». Πάει στα πόδια. Αλλά το φίδι είναι πιο γρήγορο. Είναι καλοζυγισμένη δουλειά στον μέτωπο. Μπαμ! Χίλια κομμάτια! Ενώ εκείνη φώναζε «Όχι! Όχι! Όχι! Τέσσερις φορές όχι! Δεν είμαι η κόρη σου!» Μονισμένος άρας. Τρώνω κι αυτό. Όλοι περιμένουν τον Πάπα, Άρτη. Όλοι. Πού πήγες θες το βράδυ? Εσύ πηγαίνεις τον Πάπα, πες του γεια από μένα. Είχες στο Ελντοράντο, ε! Τους έπαιξε στο διάβολο στην Έβελη. Όσοι ορατόπουζα μιλάγανε και πηγαίνανε πάνω κάτω. Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σου. Έχεις γράψει κάτι το διαχρονικό. Δεν και τις μπύρες μου με βάλα να πληρώσω. Μαργαριτάρια στα γουρούνια. Κράτα το σαν εμπειρία. Λίγος χώρος έχει μείνει για εμπειρίες, παρά είναι μεγάλος για νέο ταλέντο. Μύρισε την επιτυχία, Άρτη, μύρισε! Είναι το νεύος, Μπάνι! Η κυρία Χένσο μας κρατάει αυτή την καταπληκτική θέση. Ακριβώς εκεί που πρέπει ο Πάπας να κόψει ταχύτητα. Αλλά δεν την κρατάει για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κρύο νεύος. Θα μου κουνήσει το κεφάλι του και εγώ θα σου αρπάξω το χέρι και θα του πω «Πάντρεψέ μας, Πάπα!» Σε αγαπώ! Θα έρθω εάν... Είπες, θα έρθεις! Αυτό ισοδυναμεί υπόσχεση! Ναι, εάν... Ισοδυναμεί, μ' ακούς!
Ποτέ δούλευα σε δικηγορικό γραφείο για πλάκα, ξέρω τι λέω. Θα μπορούσα να σου κάνω μήνυση για θέτηση υπόσχεση. Σπάνι. Ξέρω τι θα μου πει. Θα μαγειρέψει. Το ξέρω, το ξέρω. Μόνο πρωινό. Κουραγίζει την καρδιά, αλλά πρέπει να παραμείνω δυνατή. Δεν ζητάω κανένα δείπνο με δεκαπιάτα. Αυγά μόνο, βραστά αυγά. Έλα, τι μα σου πάμε. Εσύ βραστά αυγά. Και ρίχνεις τη σάλτσα από πάνω. Σάλτσα Ολλανδές, ξέρω, ξέρω. Πάντως κάνει πολύ κρύο. Κοίτα, εγώ γέμισα τα ποτάκια μου εφημερίδες. Τα πλαστικά δεν τα κάνω τόσο ζεστά όπως παλιά. Και ρίχνεις την Ολλανδέζα, αφού τα βάλεις σε ψωμάκια και που τα βάλεις και το μπέικον από πάνω. Φτιάχνω, ξέρεις, ένα κατάλογο με τις συνταγές που ξέρεις να κάνεις και μετά το εικόνα στα τα περιοδικά για το πώς πρέπει να είναι. Μοσχαράκι, παρμεζάνα, μελιτζάνες ραγού. Αχ, αυτό έφτιαξα χθες βράδυ, ήταν τόσο καλό που κόντεψα να σκάσω. Πάρε τους τείχους μου, βουτύρωσέ τους, σώτε βραστούς, μπάνι μαχούς. Θα παγιρέψεις. Όχι, μέχρι να παντρευτούμε. Δεν μπορεί να μου δώσει τώρα έτσι ένα μικρό δειγματάκι. Δεν είμαι τέτοιο κορίτσι. Και αυτό γιατί δεν είμαι καλή στο κρεβάτι, άρα το ξέρω. Και εγώ και εσύ και όλοι το ξέρουν. Τι εννοείς όλοι το ξέρουν. Δεν είμαι καλή στο κρεβάτι.